Καλή σας ημέρα από την Πάτρα, από το Δημαρχείο της Πάτρας. Τα συγχαρητήριά μας στον κύριο Πελετίδη, καταρχάς. Είναι μόνο νέος, είναι και παλιός. Έτσι. Ο κύριος Πελετίδης. Ευχαριστούμε. Κύριε Πελετίδη. Ευχαριστούμε. Καταρχάς, αυτή είναι η δεύτερη ή τρίτη τετραετία που πάτε, που ξεκινάτε. Η δεύτερη. Η δεύτερη. Η δεύτερη. Η δεύτερη. Η δεύτερη. Λέγαμε το πρωί με τον Κώστα τον Αλατζά ότι προφανώς, επειδή προέρχεστε από το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά το ποσοστό το οποίο πήρατε στην Πάτρα δεν είναι όλοι κομμουνιστές. Έτσι, κάτι άλλο εννοούμε ότι έχουν δει. Έχουν δει τη λειτουργία ενός καλού αυτοδιοικητικού, έτσι. Μαζί είναι πολλά πράγματα. Καταρχήν είναι ότι είναι γνωστό ότι η Δημοτική Αρχή συγκροτείται και από μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος αλλά και από έναν αγωνιστές που έχουν, μπορεί να έχουν κάποιες διαφορετικές απόψεις από τον πατραϊκό λαό, που με όποιον και τρόπο και σκέψη, εκείνο το οποίο έχουμε σαν αρχή είναι ότι τα προβλήματα έχουν αιτία και αν δεν αντιμετωπίσουμε την αιτία δεν θα μπορέσουμε να βρούμε και την λύση των προβλημάτων. Σε αυτή την κατεύθυνση γίνεται μία συσπήρωση η οποία ξεκινά ότι εμείς έχουμε βάλει σαν προσανατολισμό ότι θα πρέπει να είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους, του χεριού και του πνεύματος, στους αυτοαπασχολούμενους, στους επαγγελματίες που καταστρέφονται, τους αγρότες και επομένως στόχος, για τα λαϊκά στρώματα, κύρια. Κύριε Δημαρχέ, ο στόχος της επόμενης τετραετίας ποιος είναι τώρα για την Πάτρα, το μεγάλο στοίχημα, να το πούμε έτσι? Να υπάρχει ζωή στην πόλη μας. Όμορφη πόλη είναι η πόλη η οποία δεν έχει ανεργία, δεν έχει φτώχεια, δεν έχει παιδιά στην εξάρτηση. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε, να μην είναι οι γειτονιές ησυχαστήρια, το οποίο μπορεί να μην φαίνεται με την έννοια ότι κάποιος το βλέπει σαν ένα τοπικό ζήτημα, δηλαδή εξοραϊσμού. Η ουσία είναι για να μπορεί να υπάρχει ζωή σε μια πόλη, την τρίτη πόλη της Ελλάδος, χρειάζεται πρώτα να έχουν ζωή οι κατοικοί της. Όταν εμείς έχουμε 35.000 ανέργους, 8.000 επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους, κατεστραμμένους, η νεολαία μας να δουλεύει με το 54% των εργαζομένων να δουλεύει με τετράωρη εργασία, που σημαίνει ταυτόχρονα φτώχεια, που έχουμε στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης 15.000 άτομα, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να παλέψουμε πρώτα και κύρια να υπάρχει οικονομική δυνατότητα να ζήσεις. Γιατί όσο ό,τι και να κάνεις στο επίπεδο της ομορφιάς αυτή που αντιλαμβανόμαστε όταν λέμε σε υποδομές ή σε εμφάνιση, ένας ο οποίος βρίσκεται σε δύσκολη θέση δεν μπορεί αυτά να τα καταλάβει. Άρα το κύριο ζήτημα είναι να αγωνιστούμε σε αυτή την κατεύθυνση, χωρίς φυσικά να εγκαταλείπουμε κανένα θέμα το οποίο απασχολεί την πόλη μας, από το μικρό μέχρι το πολύ μεγάλο. Ναι, εμένα μου κάνει εντύπωση που βάζει μια ζυγά από ζητήματα ο κύριος Πελετίδης, που συνήθως είναι ζητήματα της κεντρικής πολιτικής σκηνής και όχι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, έχετε καταφέρει εσείς να μειώσετε την ανεργία κτλ. Ως Δήμος, λέμε έτσι, αν έχετε τη δυνατότητα, αν έχει τη δυνατότητα ο Δήμος. Ο Δήμος δεν είναι κάτι το οποίο είναι ένας μηχανισμός. Έτσι μας θέλουν. Ο Δήμος όμως ζει με τους κατοίκους της και όταν αυτά που λέμε εμείς ότι δεν υπάρχει κανένα καταρχήν τοπικό ζήτημα. Τα τοπικά είναι γενικά και τα γενικά είναι τοπικά. Η γενική και η κεντρική πολιτική σκηνή αυτό το οποίο κάνει είναι να δημιουργεί επιπτώσεις. Τις επιπτώσεις αυτές τις ζει μια πόλη. Μια δημοτική αρχή τι θα λέει? Θα λέει ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά μου. Μπαίνεις μπροστά, αγωνίζεσαι για να δημιουργήσεις προϋποθέσεις να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Θα πρέπει σε αυτό το θέμα να συνενώσεις όλο τον λαό της μιας πόλης. Άρα, κύριε Πελετίδη, εσείς μπορεί να άποψη πηγαίνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση με την πολιτική είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Πρέπει να αναπυγνύονται, δεν πρέπει να είναι ξεχωριστό, επειδή κάναμε και την κουβέντα νωρίτερα, το ρωτάω. Είναι σαφέστατο. Εξάλλου ούτως ή άλλως, ας πούμε, υπάρχει. Καταρχήν, με τους νόμους που εφαρμόζονται, ο Δήμος Πατρέων φιλορροεί και όλοι οι Δήμοι καθημερινά από εργαζόμενους, διότι έχουμε 25 χρόνια να γίνει πρόσληψη εργαζομένων. Αυτό σημαίνει συνταξιοδοτήσει, σημαίνει κάποιο ο οποίο αρρωσταίνει και φεύγει. Ένα Δήμο συρρυκνώνεται από εργαζόμενου. Αυτό όμω σημαίνει, όσο εμεί, για παράδειγμα, στο Δήμο Πατρέων, μα λείπουν 1.000 εργαζόμενοι. Αδυνατούμε όμως να τους προσλάβουμε, γιατί πλέον οι Δήμοι είναι κρατικός μηχανισμός. Αν είχαμε 1.000 εργαζόμενους, θα υπήρχαν και 1.000 μισθοί, θα είχαμε 1.000 εργαζόμενους λιγότερους στην ανεργία. Το ένα συνδέεται με το άλλο. Σύμφωνα με τους νόμους και με τη συζήτηση που γινόταν προηγουμένως και άκουσα για λίγο, δεν είναι οι μνημονιακοί νόμοι που λένε ότι απαγορεύεται για κάθε 5 από
αποχωρήσεις θα γίνεται μία πρόσληψη, εμείς σε 5 χρόνια στο Δήμο Πατρέων και σε όλους τους Δήμους δεν θα υπάρχει κανένας εργαζόμενος. Αυτό τι είναι, είναι αθώο, είναι, δεν γίνεται κατανοητό. Ποιοι δεν καταλαβαίνουν? Δεν καταλαβαίνουν ότι ο Δήμος σε λίγο δεν θα λειτουργεί, αλλά έτσι το θέλουν. Θέλουν να είναι ένας ελεγκτικός μηχανισμός, ο οποίος θα κάνει προκηρύξεις, διαγωνισμούς, για να έρθουν ο επιχειρηματικός τομέας, γι' αυτό έγινε και συνένωση το Δήμο σε μεγάλους, για να μπορέσει να έχει οικονομικό αντικείμενο, να δραστηριοποιηθεί και να κερδίζουν αυτοί και να μην μπορείς να λειτουργήσεις την πόλη όπως θα ήθελες να την έχεις οργανωμένη, για να μπορείς να έχεις τα αποτελέσματα που επιθυμεί η συμπολίτη σου. Δήμαρχε, καλή σας επιτυχία στο έργο σας, καλή θητεία να έχετε. Σιδεροκέφαλος και πάλι. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή δύναμη.